Από την αρχαιότητα, τα αυγά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και διάφορους συμβολισμούς σε όλες τις κουλτούρες και θρησκείες. Για παράδειγμα, για τους χριστιανούς, τα αυγά συμβολίζουν την αναγέννηση και πιο συγκεκριμένα την Ανάσταση του Ιησού. Κατά την περίοδο της Ρώσικης Αυτοκρατορίας, το 1721 με 1917, τα αυγά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη γιορτή του Πάσχα. Το αυγό σαν αντικείμενο ήταν αρκετά εμπορικό, έτσι οι καλλιτέχνες έφτιαχναν διακοσμητικά αυγά από γυαλί, επιχρυσωμένα, από πορσελάνη, ξύλο, ακόμη και από κερί ή ζάχαρη. Η παράδοση για τα αυτοκρατορικά πασχαλινά αυγά Φαπεργέ ξεκίνησε το 1884, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος III παράγγειλε για τη τσαρίνα Μαρία Φιοντορόβνα διακοσμητικά αυγά από το Ρώσο χρυσοχό Πίτερ Καλ Φαπεργέ, ο οποίος τα έφτιαχνε ειδικά για τον τσάρο. Ο διάδοχος Νικόλαος II συνέχισε την παράδοση αυτή μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, παραγγέλνοντας 2 αυγά κάθε χρόνο. Το ξεχωριστό σε αυτά τα αυγά ήταν πως όλα ήταν διαφορετικά μεταξύ τους και έκρυβαν πάντα μία έκπληξη. Τα αυγά Φαπεργέ έγιναν το σύμβολο της θύψης της πολυτέλειας. Αυτή η δημιουργία είναι του Τεό Φαμπεργέ, εγγονού του Καρλ Φαμπεργέ. Ονομάζεται Scribe Egg και ήταν το πρώτο που σχεδίασε για τη συλλογή της Αγίας Πετρούπολης. Το αυγό είναι φτιαγμένο από κοκομπόλο, ένα σπάνιο και εξωτικό ξύλο από την Κεντρική Αμερική. Η πανέμορφη αυτή βάση με τις κυκλικές λεπτομέρειες, αλλά και αυτή η λεπτομέρεια στο πάνω μέρος φτιάχτηκαν με τη βοήθεια του τόρνου. Όπως και τα διάσημα αυγά του Καρλ Φαμπεργέ, τα οποία έκρυβαν μια έκπληξη, έτσι και τα περισσότερα αυγά του Τεό Φαμπεργέ. Η έκπληξη που κρύβει αυτό το αυγό είναι μια χρυσή πένα 24 καρατίων, που διακοσμείται με ένα ρουμπίνι στο πάνω μέρος. Αυτό το δημιούργημα είναι το 90ο από τα 750 άλλα είδη που δημιουργήθηκαν.